Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Δώρα Αυγέρη, που είναι αναπληρώτρια τομεάρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ και υποθέτω έχει. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Καλησπέρα και από μένα. Με υγεία. Με υγεία, με υγεία, βέβαια. Αυτό ακριβώς. Ναι. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει καθόλου σήμερα η ενημέρωση, είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι είχε. Ναι, ναι, μόλις αναγκάστηκα να κλείσω τη τηλεόραση, όχι για αυτά που άκουγα, γιατί και αυτά θα μπορούσε κανείς να γυρίσει το κανάλι, αλλά για να είμαστε μαζί και να συνομιλήσουμε. Πάρα πολύ. Βγάζω μια είδηση, ξέρετε. Για πείτε μας. Πολλές ειδήσεις. Αλλά κυρίαρχη είναι αυτό, ότι το Υπουργείο Υγείας δίνει στεγνά το Υπουργείο Εσωτερικών. Ναι, αυτό ήταν φοβερό. Σε σχέση με τις μάσκες. Έγινε ερώτηση δημοσιογράφου. Όταν ερωτήθηκε επιμόνως από την δημοσιογράφο δύο φορές για το ποια είναι η διαδικασία σε σχέση με τις προδιαγραφές, εμείς είπε λίγο πολύ ο κ. Κοντοζαμάνης και ο κ. Χαρδαλιάς, αλλά και ο κ. Μαγιορκίνης, πήραμε τις προδιαγραφές, να μην τις είδαν, τις προωθήσαμε στην αρμόδια αρχή που ήταν για αυτή τη δουλειά, δηλαδή η ΚΕΔΕ, που αποπτεύουσα αρχή είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Και ο εσωτερικός μηχανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών. Άρα επιμένει και στο αίτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για απομάκρυνση του κυρίου Θεοδωρικάκου, φαντάζομαι, κύριος Κοντοζαμάνης. Δεν το ερωτήθηκε αυτό, αλλά εντάξει, υποθέτω ότι. Δικό μου το σχόλιο. Ναι, βεβαίως. Υπάρχει τριβή, είναι ξεκάθαρο. Αυτό το είδαμε όλοι μας, έτσι. Το είδαμε όλοι μας στην ενημέρωση. Υπάρχει σοβαρή τριβή και εδώ πετάξαν την μπάλα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το άλλο ερώτημα, σας πήρα τώρα έτσι, γιατί ξέρετε, δεν θα κάνω ούτε υγειονομικό σχόλιο, ούτε ιατρικό. Εξάλλου. Το ζήτημα είναι πώς προσεγγίζουμε πολιτικά και ως απλοί άνθρωποι αυτής της κοινωνίας, όλοι από τον περίγυρό μας, από την προσωπική και οικογενειακή μας εμπειρία, όλη αυτή την κατάσταση και τη διαχείρισή της από τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι η σημερινή παρουσία όλου αυτού του τριδήμου, χρησιμοποιούσα τον όρο «είναι μια φούσκα». Δανείζουμε τον όρο φούσκα του κύριου Μαγιορκίνη, αυτές τις κοινωνικές φούσκες της προστασίας. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας είναι μια φούσκα επικοινωνιακή στην αντιμετώπιση της πανδημίας και κάθε στιγμή, κάθε μέρα που περνά, αυτό το αποδεικνύει περίτρανα. Αλλά τα πράγματα, όπως βλέπετε, αρχίζουν και δυσκολεύουν. Ειδικά στην περιοχή της Αττικής η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και εδώ είχαμε και ακόμα μια παραδοχή επιστημονικού κύρους αυτή τη φορά, ότι για την αύξηση των κρουσμάτων στην Αττική ευθύνεται η στενή επαφή των ανθρώπων. Βέβαια, αιτιολογήθηκε ότι είναι η στενή επαφή ανθρώπων που δεν προέρχεται από τον ίδιο κοινωνικό περίγυρο, η τυχαία συναναστροφή. Αλλά εδώ εγώ βάζω ένα ερώτημα. Εγώ που ελέγχω τον κοινωνικό μου περίγυρο, αλλά θα ανέβω σε λίγο, γιατί κατά τις 10 θα αναχωρήσω για τη Θεσσαλονίκη, σε ένα αεροπλάνο που σχεδόν θα είναι 100% πλήρες και πολλές φορές 100% πλήρες, τι θα κάνω? Ενώ αναφέρθηκε η Επιτροπή και το Υπουργείο σε μέτρα σε σχέση με τους χώρους εστίασης, τους συναυλιακούς χώρους. Πέσαν και άλλο οι πληρότητες, θα τα πω και λίγο πιο μετά που τα έχουμε μαζέψει. Πέσαν και άλλο οι πληρότητες, μάσκες ακόμα και έξω, αν υπάρχει συνωστισμό. Ακόμα και στη στάση του λεωφορείου η μάσκα πλέον, έτσι γίνεται στην Αττική, υποχρεωτική, αλλά όπως πολύ σωστά επισημαίνεται, σε ένα κλειστό χώρο. Εντάξει, μπορεί να φοράς μάσκα στο αεροπλάνο, αλλά δεν είναι. Δίνω εγώ την εικόνα. Εγώ θα πάω σε ένα κατάστημα, θα πιω έναν καφέ maximum 6 άτομα με τη μάσκα, θα συνεχίσω να φορώ τη μάσκα. Και θα πάω, θα ταξιδέψω για 3/4, σύν την επιβίβαση και όλη αυτή τη διαδικασία, σε ένα αεροπλάνο που έχει 100% πληρότητα. Ενώ την ίδια στιγμή, σε έναν άλλο χώρο συγκέντρωση, είναι 50% πληρότητα. Θέλω δηλαδή εδώ να με εξηγήσει με ποιους όρους λαμβάνει αυτά τα μέτρα η κυβέρνηση. Φαντάζομαι τους ίδιους όρους που έχει αποφασίσει για το 85% πληρότητα στα καράβια και στα πλοία. Και δεν μας απαντά επίσης και τι θα γίνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εκεί είναι ένας χώρος. Ένα πεδίο συνάντηση ανθρώπων που δεν προέρχονται, που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, συναντώνονται τυχαία και φαντάζομαι και αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ούτε γι' αυτό υπόθηκε κάτι. Μέχρι στιγμής όχι. Συνεχίζεται σε επίπεδο ερωτοαπαντήσεων. Άμα προκύψει κάτι, θα το μάθουμε όλοι μαζί. Αλλά επειδή όντως είναι κάτι πολύ βασικό στην λειτουργία της καθημερινότητας, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όντως δεν ακούσαμε κάτι στις ανακοινώσεις. Και ο κ. Μαγιορκίνης είναι εκεί πέρα, ο κ. Χαρδαλιάς είναι εκεί. Όλοι αρμόδιοι εκεί είναι, θέλω να πω, δεν έχουμε ακούσει κάτι. Και βέβαια ακούσαμε και τις απαντήσεις για τις μάσκες που. Κυρίως για τη μάσκα, την σχολική μάσκα και όλος αυτός θα μπορούσε να είναι μια τρολιά, γιατί ένα πολύ μεγάλο αστείο και γέννησε πραγματικά από χιουμοριστικά σχόλια το διαδίκτυο χτες, αλλά η κατάσταση δεν επιτρέπει παρά μόνο να την αντιμετωπίζουμε σοβαρά. Ήταν μια επικίνδυνη εξέλιξη αυτή, πέρα από το ότι είναι ύποπτη, και εδώ θα αναφερθώ και στα άλλα ζητήματα. Ποιοι κερδίζουν από αυτές τις μάσκες και όχι μόνο, και ποιοι κερδίζουν από αυτή την πανδημία. Ένα ευρώ να βάλουμε τη μάσκα, συγγνώμη που διακόπτω, καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε να μιλάμε για εκατομμύριο τουλάχιστον ευρώ.
Αρκετά και νομίζω τα ρεπορτάζ, και δεν το λέμε μόνο εμείς, έτσι, εμείς το λέμε σε δεύτερο χρόνο, γιατί ήρθαν οι δημοσιογράφοι και οι δημοσιογραφικές αποκαλύψεις να φέρουν στο προσκήνιο τους όρους και τις διαδικασίες και το ποιοι αναλάβανε την ραφή και τη σειραφή αυτών των μασκών. Είναι επικίνδυνο, γιατί ενώ έχουμε αυτή τη στιγμή το φούντομα, την κορύφωση αυτού του κινήματος εντός εισαγωγικών εναντίον της μάσκας και της μεγάλης, και δίνεται και αγώνας για να πιστεί η κοινωνία ότι πραγματικά υπάρχει πανδημία, η κυβέρνηση πετυχαίνει το εντελώς αντίθετο. Αποσυσπηρώνει τον κόσμο. Γιατί ακριβώς γελιοποιεί την κατάσταση. Και κανείς δεν παίρνει σοβαρά όλο αυτό το εγχείρημα. Mm-hmm. Επίσης, κάτι που νομίζω είναι ένα πολύ σοβαρό ερώτημα, κύριε Λουκά, και σε αυτό πρέπει να απαντήσει και η κυβέρνηση, αλλά και ο ίδιος προσωπικά, είναι το ερώτημα, και νομίζω είναι το βασικό πολιτικό ερώτημα πια, δεν είναι υγειονομικού ή επιστημονικού χαρακτήρα. Πού είναι ο κύριος Τσιόδρας? Γιατί ο κύριος Τσιόδρας δεν εμφανίζεται στις ενημερώσεις? Είναι πολύ καιρός τώρα που λείπει. Γιατί είναι καιρός, και κάθε μέρα που θα περνά, τουλάχιστον από μένα θα το ακούτε αυτό το ερώτημα, να το διατυπώνω μέχρι να απαντηθεί πιστικά και με όρους διαφάνειας. Ο κύριος Τσιόδρας δεν ξέρω αν αντικαταστάθηκε, νομίζω ότι αναπληρώνεται από τον κύριο Μαγιορκίνη. Η αναπλήρωση μπορεί να είναι για μία φορά ή για τυχαίους λόγους. Εδώ βλέπουμε ότι πάει να επιβεβαιωθεί το ρητό ουδέν μονιμότερων του προσωρινού. Για ποιους λόγους? Είναι επιστημονικοί οι λόγοι ή είναι προσωπικοί? Και αν είναι προσωπικοί, θα πρέπει να εξηγηθούν. Αλλά νομίζω ότι αυτές οι εξηγήσεις θα πρέπει να δοθούν και από τις δύο πλευρές. Και από τον ίδιο τον κύριο Τσιόδρα, αλλά πολύ περισσότερο από την ίδια την κυβέρνηση. Για το γεγονός, και το ακούσαμε όλοι μαζί, ότι πράγματι το, και το επισημάνατε, υπάρχει μεγάλη ανησυχία, φανερό είναι, για το γεγονός ότι πιέζεται το σύστημα υγείας. Ο κ. Κοντοζαμάνης είπε θα βάλουμε και το παρακολουθούμε, θα βάλουμε ενδεχομένως και άλλες μεθ κτλ. Είναι ξεκάθαρο όμως ότι υπάρχει ζήτημα εκεί πέρα. Θα βάλει μεθ, γιατροί προσλαμβάνονται, έχει έρθει μόνιμο προσωπικό, τι γίνεται? Αυτή τη φορά οι διασωληνωμένοι, στη μέρα που μιλάμε, έχουμε 67 διασωληνωμένους, αν συγκράτησα σωστά τον Σωστά, αυτοί, βεβαίως. Και είναι μεγάλη αύξηση είναι και από εχθές. Είναι 7 φορές πάνω από ό,τι από την αρχή του καλοκαιριού. Mm-hmm. Φαντάζεστε αυτό τι επιβάρηση είναι για το δημόσιο σύστημα υγείας. Εκτός και αν κάνουν όνειρα, πάλι μέσα από την κρίση, για να εφαρμόσουν σχέδια τύπου Πισαρίδη, ας πούμε. Και για το τομέα, αυτό το τόσο νευραλγικό. Θέλουμε να τους πούμε ότι τους παρακολουθούμε και παρατηρούμε κάθε κίνηση σε σχέση με αυτό. Είτε είναι το πώς ράβεται η μάσκα και πώς ράβονται τα κοστούμια αυτών που μάλλον με μεγάλες τσέπες για να εισπράττουν χρήματα, είτε είναι η όρεξη που ανοίγουν για να δοθούν σε ιδιώτες από τα τεστ, και εδώ θέλω να το συνδυάσω και με την παρουσία του αναπληρωτή του κυρίου Τσιόδρα ή οτιδήποτε άλλο στο μέλλοντα χρόνο. Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορεί, και αυτό είναι, ξέρετε, επειδή πολλές φορές ο κύριος Χαρδαλιάς επικαλείται τη διεθνή πρακτική, η διεθνής πρακτική αντιμετώπιση των πανδημιών λέει ότι βασικό πολιτικό εργαλείο είναι η διαφάνεια και η λογοδοσία. Και έτσι μόνο πετυχαίνεις και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, της οποίας θέλεις τη συνεργασία, γιατί αλλιώς δεν μπορούν να αποδώσουν αυτά που ενδεχομένως έχεις στο μυαλό σου για το καλό της κοινωνίας, και πολύ περισσότερα δεν μπορείς να έχεις και την καλή διάθεση από, από αυτούς που θεωρητικά είναι πολιτικοί σου αντίπαλοι. Δεν έχει αποδείξει μέχρι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι την ενδιαφέρει η λογοδοσία και η διαφάνεια στην αντιμετώπιση πανδημίας, παρότι συνέβη το αντίθετο. Δεν θα βάλω μόνο την ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτική δύναμη. Mm-hmm. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις αυτού του τόπου έβαλαν πλάτη πραγματικά για να υπάρξει μια αξιοπρεπής διαχείριση της κρίσης από την χώρα μας. Και τα είχαμε καταφέρει σε πρώτο χρόνο. Αυτό τώρα δυστυχώς η φούσκα της, όπως είπα και στην αρχή, ξεφούσκωσε. Και νομίζω ότι θα βρεθεί σε ένα κοινό αέρος μέσα, ακριβώς γιατί θα είναι δέσμε των επιλογών της και των ενεργειών της. Η επικοινωνία τέλος. Της τελείωσε. Mm-hmm. Το μήνυμα εγώ το κρατάω που είπατε, τους παρακολουθούμε, το μήνυμά σας από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πάρα πολύ στενά, πάρα πολύ σοβαρά, γιατί πραγματικά και οι ίδιοι φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να ζορίζονται πλέον. Όταν φτάνουν σε επίπεδο διευρυμένη συνέντευξη τύπου να πετάνε σε άλλους τον μπαλάκι, καταλαβαίνουμε και σημειολογικά αλλά και επί της ουσίας ότι πιέζουν, δεν είναι ξεκάθαρο. Δεν κατάφερα να ακούσω την απάντηση στο ερώτημα, νομίζω ήταν του Κόκκινου, του συναδέλφου δημοσιογράφου από το Κόκκινο, σε έχει, σχέση με τα σχολεία, ναι, ναι. Και δεν ξέρω τι απαντήθηκε. Πάντως, ό,τι και να απαντήθηκε, δεν μπορώ να καταλάβω όταν μιλάει για το ότι γενεσιουργός αιτίας αυτής της αυξητικής επικίνδυνα τάσης στην Αττική είναι οι στενές επαφές, mm-hmm. πώς πραγματικά μπορεί να εξηγήσει κάποιος ότι θα υπάρχουν 25 παιδιά μέσα σε έναν μικρό χώρο.
στο σχολείο. Και ήδη σήμερα έχουμε και ένα κρούσμα σε ένα σχολείο, όπως ξέρετε. Βεβαίως, στον Πύργο. Στον Πύργο είναι μεγάλο γεγονός αυτό, γιατί ξεκινάνε τις διαδικασίες. Πρέπει να δούμε τις διαδικασίες τώρα στην πράξη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κυρία Αυγέρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το άμεσο σχόλιο. Και εγώ, να σας πω ότι εγώ θα φορέσω τη μάσκα και στο αυτοκίνητο που θα μπω για να πάω στο αεροδρόμιο. Θα διανύσω όλο και στο αεροπλάνο, αλλά ειλικρινά. Βάζω τη θέση μου σε έναν απλό επιβάτη αεροπλάνο που κάνει αυτή την αναγκαστικά, γιατί δεν είναι απλή, δεν είναι επιλογή, είναι η δουλειά του, πήγαινε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Πώς αισθάνεται ένας απλός επιβάτης που κάνει αυτή τη διαδρομή και μετά θα πάει στο σπίτι του και στον οικογενειακό του περιβάλλοντα χώρο. Κυρία Αυγέρη, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Η κυρία Δώρα Αυγέρη, αναπληρώτρια τομεάρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, τους παρακολουθούμε πολύ στενά.